Και όμως αυτές οι εικόνες προέρχονται από κομβικό σημείο στην περιοχή του Μασταμπά, όπου τα σκουπίδια πνίγουν ακόμη και το σπίτι Δημότη, ο οποίος αναγκάζεται να τον καταλήψει λόγω σκουπιδιών και δυσοσμίας. Αποτέλεσμα ήταν ότι δεν υπήρχε περιθώριο ούτε να μπούμε στο σπίτι και αναγκαζόμαστε και φεύγαμε. Και έτσι μέσω εδώ της γειτονιάς ανεβήκαμε από πάνω για να κατέβουμε από εκεί, διότι οι πόρτες ήταν κλειστές. Σήμερα παίρνω τα τελευταία, έχω συσκευάσει πράγματα, τα παίρνω γιατί νοικιάσαμε αλλού, διότι η γυναίκα μου δεν θέλει να έρθει εδώ. Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές. Τα σκουπίδια απλώνονται σε μια μεγάλη ακτίνα σε κεντρικό δρόμο, λίγο πριν τα φανάρια, και με κάθε λογή σκουπίδια να κλείνουν την είσοδο της οικίας Δημότη, ενώ ανάλογες είναι οι εικόνες και στην αυλή του σπιτιού του. Προχθές έκανα τη δεύτερη απεντόμωση, γιατί εδώ πέρα τα σκουλίκια, οι βρωμίες και όλα αυτά μας έχουν πνίξει. Και δεν μπορεί ούτε να το νοικιάσω μπορώ, ούτε τίποτα. Τώρα σκέφτομαι και ακόμα και να το πουλήσω. Να σηκωθώ να φύγω μετά από τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια μένετε εδώ πέρα? 50. Μάλιστα, ο κύριος Νίκος πακετάρει τα τελευταία αντικείμενα από το σπίτι του για να μετακομίσει στην Αμουδάρα, με τον ίδιο να εκφράσει την πικρία του για την αντιμετώπιση που είχε από τη δημοτική αρχή στο επίμαχο πρόβλημα. Είχα κάνει 1-2 φορές αιτήσεις, με κοροϊδεύανε. Ούτε καν απάντηση δεν πήρα. Και στο Ατσαλένιο, μία ανάσα από το γήπεδο, δημότες διαμαρτύρονται για την έντονη δυσοσμία και για τον όγκο σκουπιδιών, περιγράφοντας την εφιαλτική καθημερινότητά τους. Η βρώμα και τα σκουπίδια με έχουν αρρωστήσει όλους εδώ στη γειτονιά. Και λέμε στον δήμαρχο να έρθει να τα δει στο χαρτί που μου στέρνει, μου λέει καθαριότητα του δρόμου. Ποιο δρόμο καθαρίζει ο Δήμος? Εχθές τα διάμεσα εγώ από μια μέρα και η γυναίκα από εκεί τα άλλα υπόλοιπα. Εν τω μεταξύ τρέχουν και ζουμιά στους δρόμους. Ή λάδια έχουν ή άλλες βρωμεσές έχουν, τρέχουν οι κάβοι. Οι τρύπες ο ένας τον πετάξαν από εκεί. Φύγανε τι άλλους εδώ, φέραν έναν άλλο εδώ. Είναι η κατάσταση αυτή, πού ζούμε, σε ποιον αιώνα ζούμε. Θέλω να μάθω σε ποιον αιώνα ζούμε. Πάρα πολύ βρωμάει. Ναι. Αυτό δεν είναι η κατάσταση αυτή. Υπάρχει ενδιαφέρον από το Δήμο? Όχι, εγώ έχω πάρει 2 φορές τηλέφωνο και μου λέει ότι δεν έχουν κάδους. Η κοπελιά μου λέει ότι δεν έχουν κάδους. Δηλαδή πριν 3-4 μήνες. Εντάξει, δεν έχουν κάδους. Λέει, πήρανε μια δόση, σα πούσαν οι κάδοι, δεν ξέρω τι, και του αλλάξανε πίσω, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αυτοί οι κάδοι έχουν απολυμανθεί? Ποτέ. Ανάλογη είναι η δυσαρέσκεια δημοτών και στη γειτονιά στα Καμίνια. Θα είναι πλήσιμο οι κάδοι. Πάρα πολύ βρωμάνε. Και οι κάδοι και απ' έξω τα αφήνουν. Να κάνει κάτι, να απολυμανθούν μέχρι να φύγουν οι κάδοι και να φύγουν εντελώς. Έχω 2 κοριτσάκια, το οποίο πηγαίνουν στο γυμνάσιο και διαβάζοντας μέσα και δεν μπορούν να κλείσουν, να ανοίξουν ένα παράθυρο, να πάρουν λίγο καθαρό αέρα. Παρακαλώ πολύ να γίνει κάτι γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ χάλια εδώ. Λέμε είναι απελπιστική κατάσταση. Είναι πολλοί κόσμος εδώ. Όλοι φέρνουν εδώ τα σκουπίδια, γιατί δεν έχει κάπου αλλού να κάνει κάτι εδώ. Να φύγουν οι κάδοι, να φύγουν, να πάνε κάπου αλλού. Είναι χρόνια εδώ. Να τους πάνε πιο πάνω, τους πάνε αλλού. Δεν ξέρω πού θα τους πάνε. Την ίδια ώρα, μικρές κομματερές σχηματίζονται σε αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές σε μαλάδες, Χρυσομιχάλη Ξυλούρη και όχι μόνο.